Πρώτα θα σπάσουν τα υπόλοιπα και εδώ τελευταίο. Να πνιγώ εγώ, επειδή σε έχουν κλείσει αλλού, πρώτα θα σπάσουν τα υπόλοιπα και τελευταίο αυτό. Θα κάτσω μπροστά. Να βρεθεί η δίωδο το νερό. Πώς μπορεί να βρεθεί, εσείς θα προτείνετε κάποια λύση, αυτό ρωτάω. Να σπάσει σε δύο μεριές το νερό. Πού μπορεί να σπάσει αυτό, τι μπορεί να κάνει. Μία είναι εδώ, η άλλη είναι. Γιατί κάποιος εδώ ο φίλος μου στείλε σήμερα ένα σχεδιάγραμμα και μου λέει ότι για να πάμε λέει στον όφι από εδώ, πρέπει να πάμε 5 μέτρα κάτω. Έτσι. Και ναι, σωστό όπως μου το περιγράφει. Σωστό είναι. Είναι υπάρχει πρόβλημα. Ενώ από το σχεδιαίο. Υπάρχει όπως πρέπει. Είναι 5 μέτρα. Από εκεί και από το ραγιονιά είναι 4. Για εκείνο μιλάει σαν πέλη εδώ ευθεία. Είναι πολύ χαμηλά. Ο βασίς ο Μπάρκας. Με τον όχο είναι δηλαδή τα 100 μέτρα να γίνει να κατέβει. Και μου ανέλυε. Εδώ ρε παιδάκι μου τώρα φτάνει το αμπέλημα δικό σου. Απλά είναι τα πράγματα. Εδώ είναι το στιθέο. Το τελείωμα το τέτοιο, έτσι. Τι υψόμετρο γράφει εδώ? 648. Συνέχεια. 100 μέτρα πιο κάτω. Τι υψόμετρο γράφει στην ευθεία του ρέματος? Στην ευθεία. Του δρόμου, του δρόμου. Στην ευθεία του ρέματος έχω πάρει την ευθεία. 654. Στα 490 μέτρα απόσταση στην ευθεία έχει 6 μέτρα ύψος. Υπάρχει περίπτωση. Στον δρόμο. Στον δρόμο. Να ανέβουν τα νερά. Δεν έχει στον Αγιολιά. Βγάλε μας το υψόμετρο τα Αγιολιά και ευθεία κάτω. Διάφορες ιδέες μας δίνουν εδώ τι πρέπει να γίνει για να αποσυμφορηθεί. Αυτό, αυτό είναι αυτό μαζί. Εγώ τα άκουσα, δεν είμαι ειδικός, εσείς είστε ειδικοί τώρα. Μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω, να ακούσετε κάτι παραπάνω και να βγάλετε απόφαση. Εδώ ένα τώρα μικρό, μια μικρή παρέμβαση η οποία μπορεί να γίνει, λένε, είναι το κανάλι αυτό πάει κάτω από εδώ. Το άλλο πιο πέρα. Αριστερά του δρόμου. Φαντάκι. Οδηγείται πιο πέρα, λέει, σε κάποιο γεφύρι που είναι κλειστό. Το ξέρετε, μου. Εκεί μπορεί να κάνουμε άμεσα το... κάτι, να ανοίξουμε για τι είναι αυτό εκεί πέρα, τι μπορεί να κάνουμε άμεσα. Για κάτω στο, από κάτω πρέπει να... Άμα το ξέρω Θανάσης. Να φτιαχτεί ο οχετός και από εκεί και πέρα να οδηγηθεί περιφερειακά του χωριού μια ποσότητα αρκετά μεγάλη που θα συσσωρεύεται και από το... Αυτό όμως πρέπει να συνδυαστεί με το άνοιγμα του προφήτη Ηλία. Αν δεν γίνει και το άνοιγμα του προφήτη Ηλία προς τα κάτω, να οδεύουν νερά προς τη λίμνη που υπάρχει από κάτω, που η οποία δεν έπαιζε μόνο από ταμιευτικό ρόλο, οδηγούσε νερά σιγά σιγά σταδιακά, περιφερειακά περιφερειακά και πήγαιναν στην καταβόδρα του χωριού προφανώς. Και αυτά πάλι εδώ έρχονται. Και αυτά πάλι εδώ στο ίδιο αυτό κανάλι. Ποιο? Στο ίδιο κανάλι έρχονται. Ναι, αλλά έρχονται μετά που κάνουν έναν ολόκληρο διαδρομή. Σε πέντε λεφτά φτάσανε. Δεν φτάνουν. Καλά τώρα. Καλά τώρα. Το μεγάλο νομίζω. Ένας όμως θα πούνε. Να πούνε εδώ. Εδώ τα νερά που μας έρχονται από πού έρχονται, από τις Βάρσες και από Σαμαρά, αυτά τα δύο ρέματα. Ένα από εδώ και από ένα από εκεί. Που βλέπετε όλα αυτά. Κάτσε στην περιοχή. Μιλάς. Πάμε τώρα. Να μιλήσουμε. Εμένα με ρώτησε και απάντησε. Άμα σου δώσουν το λόγο χρήσα να απαντήσω. Εμένα μου δώσανε το λόγο. Για τώρα πράγμα για λύση. Δεν κάνετε ερώτηση. Σε παρακαλώ πολύ, μην προσβάλλουμε. Να το βάλουμε το πράγμα, να το βάλουμε από εδώ που είναι. Από το χωριό. Δεν μπορούν να μιλήσουν αυτοί. Το που δεν περνάνε τα νερά. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι έτσι και ποιοι είναι οι αυτοί. Και είναι εδώ είναι και ο αντιδήμαρχος. Για αυτή τη στιγμή και ο αντιδήμαρχος. Και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να έχουμε την ίδια αντίληψη όλοι μαζί. Αυτό το κανάλι του Τσιμεντένιο εδώ, τι νερά κατεβάζει αυτό? Όλα τα νερά. Όλα τα νερά. Λοιπόν, εσείς τώρα μιλάτε όμως για το απέναντι χαντάκι. Για λύσεις ψάχνουμε. Για πάμε, πρόεδρε, για πρόεδρε, να πω κάτι και να καταλήξουμε. Όλα τα νερά αυτά που οδηγούνται στο κέντρο του Ζεβολατιού δεν μπορεί να το δεχτεί. Το σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα, δηλαδή η απορροή των οβρίων υδάτων, δεν μπορεί να τα δεχτεί η χωρητικότητα η οποία είναι μέσα για το Ζεβολατιό. Και οι κλήσεις. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, αν τα νερά στο Ζεβολατιό θα έρθουν έτσι κι αλλιώς όλα αυτά, αλλά αν θα έρθουν από άλλες διαδρομές, δεν περνάνε μέσα από το Ζεβολατιό, περνάει χρόνος και σιγά σιγά έτσι δεν έχουμε το πρόβλημα. Με τα νερά αυτή τη στιγμή οδηγούνται όλα στο Ζεβολατιό, με αποτέλεσμα το Ζεβολατιό στις 12 η ώρα τη νύχτα να έχει γίνει μία λιμνοθάλασσα. Καθόμουν όλη νύχτα. Όλη νύχτα ήμουν από εδώ. Σε όλες τις αυτές. Δηλαδή δεν πήγαινε μόνο από εδώ. Εδώ έρχονταν στα ποτάμια. Τα ποτάμια ήταν μέχρι πάνω. Ήταν όλο ποτάμι. Όλο ποτάμι. Συμφωνούμε. Τώρα άμα γίνει όλο ποτάμι πάει όλο ο τόπος. Δηλαδή μην το λέμε. Είχετε δίκιο στην αρχή που είπατε ότι κάνει την υπερχείληση. Δεν ξέρουμε το σκεπτικό των παλιών αν ήταν αυτά να φύγουν προς τα κάτω ή να ήρθουν προς τα εδώ το μισό. Είναι η άλλη ερώτηση. Το Τσιμεντένιο το βλέπουμε όλοι κόβει δεξιά και πάει. Σωστό. Ναι, ναι.
το χαντάκι το χωμάτινο το από εδώ, η υπερχείληση δηλαδή αυτή. Πού καταλήγει, πού πάει, τι χρειάζεται να σου. Έτσι αλλιώ κατά πόδι μα δεν μπορεί να τραβήξει το νερό σε μια έντονη βροχόπτωση όπως όπω προχθέ. Έτσι. Έχουμε προτείνει κάποια έργα, αλλά τώρα γίνεται η οριστική μελέτη πλέον. Αλλά θέλει τη συνεργασία βέβαια και των τοπικών. Να μας δείξει, να δείξει στον υδραυλικό μηχανικό πού πήγαιναν τα νερά για να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Δηλαδή, εγώ προχθές που είχα έρθει, νομίζω τούτο εδώ το ρέμα, αντί να παίρνει τα νερά για να τα πηγαίνει στο μυαλό, παίρνω όφη, ξέρω εγώ, τα φέρνω εδώ. Γιατί είναι βουλωμένο το κάτω. Δεν είναι μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά πρέπει να γίνουν όλες μαζί. Γιατί αν θα γίνει το ένα, θα σωθεί η Φερρυπίνη τον Ιχώρη, θα πλημμυρίσει το ζευγολαδί. Κύριε Μακρύ, να δεν ρωτήσω το θέλουμε τι κάνουμε όλα μαζί. Κύριε Μακρύ, γι' αυτό πρέπει να γίνουμε όλα μαζί. Το σκεπτικό σας, κύριε έτσι. Μακρύ, θέλετε να οδηγήσετε ένα μέρος του νερού προς τον Όφη. Αν το παίρνει, γι' αυτό σας λέω. Αν δεν σπάσει ο Δογιανίκης, το παίρνει, κύριε Μακρύ. Αν το παίρνει, να το οδηγήσουμε εκεί. Πόσο είναι από το 0, εκεί που ήταν ο τράφος. Το προτείνει και ο πρόεδρος, αυτό που προτείνει ο πρόεδρος. Απλά, πρόσεξε, δεν είναι μόνο εδώ τα 100 μέτρα. Να συνεχίσει και από εκεί. Που λέει και ο Γιάννης και ο πρόεδρος, να πάμε προς τα κάτω. Να σπάσουν και από εδώ, αυτό πιστεύω και εγώ, να σπάσουν και εδώ νερά. Είναι προσέγγιση, να το δούμε, αλλά να δούμε ποιος είναι η αντίληψη. Εσείς είσαστε εδώ στη γωνία. Καλά να πάω το δούμε αυτό. Πες ότι εδώ, τάκη φύγει εδώ, ξεκινάνε να φύγουν από εδώ που πάνε. Έχει άλλη μια λίμνη παρακάτω. Πάει στη λίμνη, Κωστόγιαννη, και όταν δεν υπάρχει μια άλλη διαδρομή που κατευθύνει τα νερά προς τα δεξιά. Αυτό το σημείο. Από αυτό το σημείο φεύγουν προς τα εκεί. Δεν είναι δυνατόν να πάνε πάνω στην Αγίπορα. Μου λένε αυτοί ότι προχωράει αυτή εδώ. Καλά το μυαλό του. Εντάξει. Γέρνουν τα νερά όλα εδώ. Εδώ έρχονται. Από εκεί, από εκεί, από εκεί και από εδώ. Μα έρχονται εδώ. Τα πολλά έρχονται από εδώ, τους τον κόβει τώρα. Ναι. Απλά γίνει έρευνα μέσα. Δεν κερδίζουμε κάτι από το κρεμίσμα εδώ. Αυτό θα πάει στο νερό στο χωριό. Ένα γεφύρι 60 αριστερό όπως είναι και αυτό και οδηγεί τα νερά προς τα κάτω. Αλλά παράλληλα υπάρχει ένα άλλο χατάκι από πάνω το οποίο φέρνει νερά και τα περνάει μέσα στο ζευγαριό. Τη Γεωργία του Κάρκα. Το τι κάνουμε εκεί, γιατί θα φέρουμε τα νερά από κάτω που είπα. Να περάσουν από εδώ απέναντι και εκεί πέρα στα γεφύρια από κάτω. Θανάση, να έχουμε κάνει αποτύπωση. Εγώ νομίζω το συμπέρασμα το είπατε εσείς. Πρέπει να φύγουν. Το άνοιγμα στην Καταβόθρα είναι μικρότερο. Ο κύριος Θανάσης λέει το τελικό αποδείξει να κοιτάμε. Η πρώτη παρέμβαση που λέει ο κύριος Μακρύς είναι να γυρίσει την Καταβόθρα. Πώς προσκώνουν εδώ στην περιοχή του Κορυφαίου, στα χωριά και χωρίς εμβολιακό και ιδιαίτερα στο εμβολιακό είχαμε μεγάλα προβλήματα στις τελευταίες πλημμύρες. Πλημμύρες στο χωριό είχαμε ζημιές στις κατοικίες και στις καλλιέργειες. Γι' αυτό σήμερα με τις τεχνικές υπηρεσίες περιφέρειας Πελοποννήσου και με ειδικούς γεωλόγους ήρθαμε στην περιοχή για να εξετάσουμε σφαιρικά το πρόβλημα και να βρούμε μια λύση. Ξεκινήσαμε τα πόδια από την περιοχή του Νεοχωρίου και τώρα καταλήξαμε στην καταβάνα του Ζεβολατιού. Είδαμε αναλυτικά όλη την περιοχή. Έχουμε πλέον άποψη. Καταλήγουμε όλοι ότι πρέπει τα νερά τα οποία φεύγουν από τον Ιχώρη να κοπούν σε δύο κατευθύνσεις. Τα μισά να περνάνε από το Ζεβολατιό μέσα όπως περνάνε μέχρι τώρα και τα άλλα μισά να πηγαίνουν περιμετρικά του Ζεβολατιού και να καταλήγουν ως την καταβόδρα του Ζεβολατιού. Πρέπει άμεσα να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, κάποια έργα τα οποία θα λύσουν το πρόβλημα. Διαπιστώσαμε σήμερα ότι με την κουβέντα που έγινε, με τη συζήτηση που έγινε, βρήκαμε λύση. Ήταν μαζί μας αρκετοί κάτοικοι και τα δύο χωριά, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες είχαν αντεκλήσεις και αντικρουόμενες απόψεις. Παρ' όλα αυτά, μέσα από την κουβέντα εκτονώθηκε η κατάσταση και πιστεύω ότι βρήκαμε την κοινή λύση, ώστε και οι άνθρωποι τώρα να είναι συμφιλειωμένοι, αλλά και το πρόβλημα να λυθεί. Είναι δύσκολες οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και θεωρείτε ότι τελικά θα λυθεί το πρόβλημα μέχρι να υλοποιηθεί και η οριστική μελέτη που εκπονείται? Πιστεύω ότι με λίγα χρήματα, όχι πάρα πολλά χρήματα, θα λύσουμε προσωρινά το πρόβλημα, γιατί γίνεται μια μελέτη η οποία έχει να κάνει με όλο τον κάμπο της Τρίπολης. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εδώ υπάρχει ένα περίεργο γεωλογικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει κανένα ποτάμι να φεύγει από το οροπέδιο της Τρίπολης προς τη θάλασσα. Όλα τα νερά φεύγουν μέσα από καταβόθρες. Έχει 18 καταβόθρες επίσημες η περιοχή του κάμπου της Τρίπολης. Κάνουμε μία μελέτη. Πολύ σύντομα θα την ανακοινώσουμε τη μελέτη αυτή.
Και μετά ο Περιφερειάρχης πρέπει να βρει πόρους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το μεγάλο αυτό έργο. Προσωρινά όμως, επαναλαμβάνω, εδώ στην περιοχή που είχαμε και το έντονο πρόβλημα, νομίζω ότι με λίγα χρήματα μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, διοχετεύοντας τα μισά νερά έξω από το Ζεμβολατιό. Θέλω να μου πείτε όμως από την βόλτα που κάνετε και όλες πήγατε σε αρκετά σημεία, είδατε λίμνες που έχουν δημιουργηθεί, που φεύγουν τα νερά. Πού μπορεί να οφείλεται το ότι γίνονται οι πλημμύρες, τι είδατε, έτσι και τι λένε και οι μηχανικοί? Καταρχάς ήταν ακραία τα καιρικά φαινόμενα, ναι. Ήταν μεγάλες ποσότητες νερού οι οποίες πέσανε σε λίγο χρόνο. Αλλά έχω να πω, εντόπισα και το άλλο πρόβλημα, το οποίο πολλοί συμπατριώτες μας καλλιεργητές έχουν κλείσει τα χαντάκια. Δεν υπάρχουν χαντάκια. Με αποτέλεσμα τα νερά να βγαίνουν στους δρόμους και να πηγαίνουν στα χωράφια. Και δεύτερον, και το άλλο το λυπηρό φαινόμενο, η λυπηρή εικόνα, η άσχημη εικόνα που είδαμε, και για ακόμη φορά το λέω, είναι τα πλαστικά, τα οποία τα πετάνε οπουδήποτε, είτε λέγονται τελάρα αυτά, είτε μπουκάλια, είτε στρώματα, είτε οτιδήποτε αντικείμενα, και δεν καταλαβαίνουμε όλοι μας τι ζημιά μπορεί να κάνουμε. Γιατί αν όλα αυτά πάνε στις καταβόθρες και περάσουν μέσα στις καταβόθρες και βουλώσουν εσωτερικά οι καταβόθρες, γιατί όταν έγιναν οι καταβόθρες πριν 10 δισεκατομμύρια χρόνια, δεν πήρε πλαστικά. Τα πλαστικά τα τελευταία 30-40 χρόνια. Άρα λοιπόν κινδυνεύουμε, εάν βουλώσουν εσωτερικά οι καταβόθρες, να έχουμε τον κάμπο της Τρίπολης μία λίμνη. Αυτό δεν κινδυνολογώ με αυτό που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μην πετάτε πλαστικά και γενικά αντικείμενα στα χαντάκια και στα ρεύματα της περιοχής. Οδηγούνται όλα αυτά στις καταβόθρες με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε άμεσα να έχουμε πρόβλημα σοβαρότερο στην περιοχή.